Η αλήθεια είναι πρώτα απ' όλα ότι και καλησπέρα. Καλησπέρα. Η πρόβλεψη έλεγε ότι ίσω θα χιόνιζε από πιο νωρί στην Αττική σήμερα, κάπου εκεί προ το μεσημέρι. Ναι, χιόνισε πάντω και στο Διόνυσο και στον Άγιο Στέφανο και σε αρκετέ περιοχέ. Ε, ναι, και ουσιαστικά το φαινόμενο δεν έχει ολοκληρωθεί έτσι. Περιμένουμε και τι επόμενε ώρε. Τι θα γίνει κάποιες, λοιπόν από τώρα. Κάποιε ασθενεί χιονοπτώσει. Θα έλεγα μέχρι τρίτη πρωί, εκεί κλείνει ο κύκλο αυτή τη χιονόπτωση. Περάσαμε τι καταιγίδε, του νοτιάδε κτλ. Ναι. Η τελευταία φάση τη κακοκαιρία. Θα έχουμε κάποιε. Ασθενεί χιονοπτώσει κατά κύριο λόγο, σε περιοχέ ακόμα στην Εύβοια, στην Ανατολική και Βόρεια Αττική, σε μειωρινέ περιοχέ των Κυκλάδων, σε περιοχέ Ανατολική Πελοποννήσου. Οι βορειάδε αύριο θα εξασθενήσουν, δεν θα ξεπερνούν τα 5 με 6 ποφόρ. Οι θερμοκρασίε πραγματικά θα είναι αρκετά χαμηλέ. Ε, στη Φλόρινα, βέβαια, έχουμε δει και μείον 22, μείον 23. Το μείον 12 οπωσδήποτε είναι χαμηλή θερμοκρασία. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. Ε, 6 στην Κοζάνη, μείον 6 στα Γιάννενα, μείον 5 στη Λάρισα. Μείον 3 στη Θεσσαλονίκη. Σε όλε αυτέ τι περιοχέ γενικά ο ουρανό θα είναι ανέφελο και έτσι η θερμοκρασία θα πέσει. Στο κέντρο τη Αθήνα περιμένουμε θερμοκρασία γύρω στου 2 βαθμού. Βέβαια, στα βόρεια του Νομού θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία με 2 με 3 βαθμού. Εντάξει, πάντω είδαμε ότι σε κάποιε περιοχέ υπάρχουν προβλήματα. Γενικά όμω δεν... δεν είναι κάτι το φοβερό που έχουμε μπει. και την Παρασκευή. Είναι κλεισμένο. Χειμώνας... Ο, κάσιμος... ο νοτιά το Σάββατο είχε θέματα. αλλά. <σο> Από χθε το βράδυ που το γύρισα σε βορειά, ζούμε απλά. Ένα χειμώνα φυσιολογικό, ένα θα έλεγα. Ένα χειμώνα έτσι. βαρύ, πε, αλλά όχι ναι. κάτι σοβαρό. Να Τώρα, ναι, να δούμε και τι μέγιστε τη αυριανέ, που θα είναι επίση μια κρύα ημέρα mm -hmm. αύριο. Το μεσημέρι στο κέντρο τη Αθήνα θα φτάσει του 7 βαθμού στο θερμόμετρο, 4 βαθμού στη Θεσσαλονίκη. Μείον ένα σε κάποιε περιοχέ Δυτική Μακεδονία, αυτό που ακούσαμε δεν θα ξεπεράσει όλη την ημέρα του 0 βαθμού στο θερμόμετρο. Οι πιο υψηλέ θερμοξίε βέβαια στα νότια τη χώρα, 11 βαθμού, με του βορειάδε γύρω στα 5 εμποφόρ. Ενδιαφέρον έτσι, σε αυτή την κάρτα έχει ο νοτιοανατολικό άνεμο που φαίνεται εκεί στο Νότιο Ιόνιο. Ναι. Ο οποίο ε, μα δείχνει κάτι που δεν φαινόταν 5-6 μέρε πριν. Mm -hmm. Γι' αυτό καλό είναι και του χιονιάδε και τι καταιγίδε. Δεν μπορούν να προβλεφθούν 20 μέρε πριν. Ναι. Ε, Άρα, τι σημαίνει αυτό, αυτό εδώ. Θα το δούμε στην επόμενη κάρτα, Για γιατί μα πλησιάζει ένα οργανωμένο χαμηλό από την Ιταλία. Ναι. Και την Τετάρτη αυτό το χαμηλό, καθώ θα γυρίσουν παντού οι άνεμοι σε νοτιάδε. Να δούμε την κάρτα τη Τετάρτη λοιπόν. Ναι. Θα δώσει βροχέ αρκετέ ικανοποιητικέ βροχέ στα νότια τμήματα τη χώρα, από, από, την ε, Θεσσαλία και νοτιότερα. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 από φόρ. Όμω, καθώ θα συναντήσει αυ αυτέ οι θερμέ και υγρέ αέρε μάζε τι ήδη υπάρχουσε ψυχρέ, θα δώσουν καλέ χιονοπτώσει, θα έλεγα περισσότερε από αυτέ που είχαμε χθε ε, και σήμερα, σε περιοχέ τη Πελοπονίσου, ορεινή όμω Πελοπονίσου και ορεινή ε, στερεά. Θα είναι αρκετά τα χιόνια εκεί. Άρα στα ψηλά Πελοπονίσου και στερεά στα βουνά ψηλά θα αυτό. δούμε πολύ χιόνι. Πολύ χιόνι. Στην Αθήνα βέβαια βροχέ μόνο. Και με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και άλλο, θα φτάνει του 10-11 βαθμού mm -hmm. ε, την Τετάρτη. Και κάποιε βέβαια καταιγίδε, κυρίω στα νότια, στο νότιο Ιόνιο, δυτική Πελοπόννησο Και καθώ θα κινηθεί το χαμηλό μέχρι την Πέμπτη το πρωί, θα φτάσει στις, ε, στα Δωδεκάνησα. Τώρα για τι υπόλοιπε μέρε από εδώ και κάτω μέχρι την ε, το Σαββατοκύριακο. Γιατί φαίνεται ότι έρχεται κρύο και γενικά έχουμε διάφορα. Είναι ότι ο χειμώνα, όπω σωστά είπατε, ήρθε για να μείνει. Οι 19 και 20 βαθμοί που είχαμε πριν από λίγε μέρε είναι παρελθόν. Mm -hmm. ε, είπαμε 7 βαθμού αύριο. Θα φτάσει 10, 11, 5 mm -hmm. κτλ. Από Παρασκευή φαίνεται να ξαναπέφτει η θερμοκρασία, να έρχονται νέε ψυχρέ αίρε μάζε. Θα έλεγα με τα σημερινά στοιχεία που είμαστε 5-6 μέρε πριν, πιο ψυχρέ από αυτέ που είχαμε χθε και σήμερα. Όμω δεν φαίνεται να είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα και πάλι να εστιάζονται στην Μάλιστα. ανατολική περιοτική χώρα. Αλλά αυτό είναι Α, το κρύο είναι σίγουρο.